είναι κοντά μας και να τον ευχαριστήσουμε για αυτή την επικοινωνία με live view από τους συναδέλφους τεχνικούς της ΕΡΤ, επειδή χάνουμε αυτή την άμεση σύνδεση και την εξαιρετική εικόνα από ό,τι βλέπω. Καλό μεσημέρι στην Αμερική, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα στην Αθήνα, κύριε Λασκαράτε. Μιλάμε για τις επενδύσεις. Εσείς μήπως μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος, γιατί υπήρχαν δύο κύκλοι επαφών της ελληνικής κυβέρνησης με επενδυτές εκεί στην Αμερική. Αλλά επειδή από λόγια πολλές φορές χορταίνουμε και ακούμε για επενδύσεις, για συναντήσεις, για ενδιαφέρον, για εγγύηση σταθερότητας που δίνει η Αθήνα και σε αυτή την εποχή μετά την έξοδο από το μνημόνιο, αλλά κάποια στιγμή θέλουμε να ακούσουμε ονόματα εταιριών, αριθμούς, μεγέθη, δεσμεύσεις από επενδυτές ότι θα έρθουν στην Ελλάδα να αφήσουν τα χρήματά τους και να κερδίσουν από την επένδυσή τους στην πατρίδα μας. Έχετε να μας πείτε κάτι πολύ συγκεκριμένο? Κύριε Λασκαράτε, καταρχήν οι συναντήσεις σημερινές ήταν με επενδυτικές τράπεζες, οι οποίες κοιτούν από τη μεριά των χρηματαγορών τη μακροοικονομική και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Η χώρα και ως προς τις δύο αυτές πτυχές έχει σταθεροποιηθεί, έχει τακτοποιηθεί και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Και αυτά τα μηνύματα αντικατοπτρίζονται, θα σας έλεγα, και στο επίπεδο των επιτοκίων, το οποίο επιτόκιο δανεισμού της Ελλάδας βρίσκεται στο ιστορικό χαμηλό. Είναι γεγονός βέβαια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τελευταία, εκτός από ένας συμμέτοχος στην περιοχή στα θέματα ασφάλειας, έχουν αποφασίσει να γίνουν και συμμέτοχος στα θέματα της οικονομίας. Οι μεγάλες επενδύσεις στα ελληνικά ναυπηγεία, και από ό,τι μάθαμε υπάρχει και εκδήλωση ενδιαφέροντος από την ίδια Αμερικανικών Συμφερόντων Εταιρεία και για τα άλλα δύο ναυπηγεία, και στο Σκαραμαγκά και στην Ελευσίνα. Μιλάω για την εταιρεία η οποία απέκτησε πρόσφατα το ναυπηγείο στο Νεόρι του Σύρου. Έχουμε την Oracle, η οποία έχει επενδύσει για να φτιάξει μια υποδομή ανάπτυξης λογισμικού. Έχουμε τη Wyndham, την μεγάλη αλυσίδα, την ξενοδοχειακή, η οποία έχει προβεί σε επενδύσεις. Έχουμε τη Philip Morris, τη μεγάλη εταιρεία καπνικών, η οποία επίσης έχει κάνει επενδύσεις στη χώρα μας. Άρα αρχίζει και παίρνει, θα σας έλεγα, απτά αποτελέσματα αυτή η στρατηγική επιλογή, η οποία έχει γίνει εκ μέρους των ΗΠΑ. Συνολικά όμως, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η εικόνα της χώρας δεν έχει απολύτως καμία σχέση με αυτό που συνέβαινε πριν από 3 χρόνια. Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αναφέρθηκε στη χώρα μας 2 φορές. Μία αναφορά έκανε στην αρχαία ελληνική ιστορία και τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, και μία δεύτερη αναφορά στην επίτευξη της συμφωνίας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι να τη βγάλουμε από το τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Αυτή τη στιγμή, όποτε καθόμαστε με αντισυμβαλόμενους στο τραπέζι, γνωρίζουμε, βλέπουμε, αισθανόμαστε ότι ξέρουν και αυτοί ότι έχουν να κάνουν με μια χώρα αξιόπιστη, με μια χώρα η οποία διόρθωσε και ξανάστησε την οικονομία στα πόδια της και έχει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να κάνει και για την ίδια και για την ευρύτερη περιοχή. Από τις συναντήσεις που είχατε, κύριε Υπουργέ, ο Νίκος Ομελέτης είμαι, με τις τράπεζες, επενδυτικές τράπεζες σήμερα, ποιο ήταν αυτό το στοιχείο, τι είναι αυτό που ζητούν συγκεκριμένα από την Ελλάδα ώστε να δώσουν το πράσινο φως και αυτές να δώσουν ένα νεύμα στους Αμερικανούς επενδυτές για την Ελλάδα? Είναι κάτι συγκεκριμένο, αφορά τη φορολογία, αφορά τη διευκόλυνση? Θα σας πω, τα πράγματα τα οποία κοιτάνε οι διεθνείς επενδυτές και οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες αυτής της κλίμακας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Και θα σας έλεγα ότι αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, θα δει μία σειρά από δείκτες στους οποίους κοιτάνε όλοι όσοι έχουν μπροστά τους ένα παγκόσμιο χάρτη και παίρνουν επενδυτικές αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μία σειρά από πράγματα τα οποία νομίζω ότι έχει αρχίσει η Ελλάδα να βελτιώνει, και αυτό έχει αρχίσει και αποτυπώνεται και στις αποφάσεις τις οποίες παίρνουν. Έπαιξε ρόλο ότι στην τελευταία διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης τιμόμενη χώρα ήταν η Αμερική. Όλο αυτό βοήθησε και τη φετινή παρουσία της ελληνικής κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή λιγότερο από όσο θα εκτιμούσε κανείς? Όχι, νομίζω περισσότερο από όσο περιμέναμε όλοι. Και εμείς και η Αμερικανική Αποστολή, η οποία δούλεψε από την αρχή μαζί μας για να έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία στη Διεθνή Έκθεση. Η Διεθνή Έκθεση ξεπέρασε κάθε προσδοκία και νομίζω ότι ήταν ένας έτσι πάρα πολύ λειτουργικός και
θα σας έλεγα έτσι, ενδεδειγμένος τρόπος για να περάσει το θετικό μήνυμα για την ελληνική οικονομία και την χώρα συνολικότερα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Είδανε και οι αμερικάνικες εταιρείες, οι οποίες επισκέφθηκαν, το ενδιαφέρον του κοινού το οποίο είχε επισκεφτεί τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και θα σας έλεγα γίνανε και αυτές οι εταιρείες, και πολλοί από αυτές τις εταιρείες, πολλές από αυτές είναι κολοσσοί της παγκόσμιας οικονομίας, για να είναι πολλαπλασιαστές των θετικών μηνυμάτων. Και αυτό νομίζω έχει πλέον καταγραφεί. Να πάμε στα εθνικά, Νίκο, με λέτε, γιατί νομίζω ότι και αυτά μας απασχολούν άμεσα. Κύριε Υπουργέ, ήσασταν παρόν από ό,τι είδαμε στα πλάνα στη συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν. Και η ερώτησή μας όλων είναι αν αυτό το θετικό κλίμα το οποίο μάθαμε ότι υπήρξε στη συνάντηση αποτυπώνεται σε κάτι συγκεκριμένο, είτε στη θετική ατζέντα την οποία αναφέρει η ελληνική κυβέρνηση αφορά τα άλλα θέματα συνεργασίας, είτε στα μεγάλα ζητήματα όπως είναι το κυπριακό. Για τα μεγάλα ζητήματα νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Δεν θα πρέπει ούτε να διατυπώνουμε αισιοδοξία ούτε απεσιοδοξία. Είμαστε εδώ, έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένες θέσεις, ξεκάθαρες, για την ανάγκη προώθησης μιας λύσης για το Κυπριακό στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, και περιμένουμε και από την άλλη πλευρά να έχει μια ανάλογη, θα σας έλεγα, προσέγγιση στα θέματα. Είναι θετικό βεβαίως που συνεχίζεται ένας διάλογος και μια επαφή, δίνεται η ευκαιρία ζητήματα άλλα ενδεχομένως εξίσου σημαντικά να μπαίνουν στο τραπέζι, να δρομολογείται η επίλυσή τους και να οικοδομείται ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Πρέπει πάντα να γνωρίζουμε ότι εμείς ως γείτονες της Τουρκίας, οποιαδήποτε και αν είναι η σχέση της χώρας που έχουμε στα ανατολικά μας με τους Ευρωπαίους ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εμείς θα πρέπει να έχουμε μια σχέση λειτουργική, διότι είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να είμαστε γείτονες και να έχουμε και μάλιστα το βάρος να επομιζόμαστε τα όποια προβλήματα προκύπτουν στις διμερείς σχέσεις. Είναι μια πόρτα, η αλήθεια είναι. Η Τουρκία είναι γειτονική χώρα, είναι ξεκάθαρο ότι οι γείτονες θα είμαστε για μια ζωή. Αυτό το μπρος πίσω όμως των σχέσεων μας το παρακολουθούμε όλοι τους τελευταίους μήνες. Τα λέγαμε και νωρίτερα, από τη σύλληψη και την απελευθέρωση των δύο, από τις εκλογές με την επερεξουσίες του Ερντογάν, από την επίσκεψη λίγους μήνες νωρίτερα στην Αθήνα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, ότι πότε ο πρόεδρος της γείτονος είναι πολύ σκληρός ή ακραίος και στις τοποθετήσεις του και προκλητικός, και άλλες φορές πιο φιλικός, μέχρι και που προσκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη. Και πείτε μας παρεπιπτόντως και πότε θα γίνει αυτή η επίσκεψη, κύριε Υπουργέ. Να μας δώσετε και την είδηση. Δεν έχει οριστεί ημερομηνία. Δεν έχει οριστεί ημερομηνία. Είναι θετικό που υπάρχει αυτή η πρόσκληση. Τώρα, το περί των υψηλών ή χαμηλών τόνων, αυτά δεν νομίζω ότι επηρεάζουν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Η Ελλάδα πολιτεύεται με την ψυχραιμία η οποία επιβάλλεται και με την αυτοπεποίθηση η οποία προκύπτει από την πάρα πολύ σημαντική και θα σας έλεγα εξαιρετικά σημαντική γεωπολιτική της θέση και το γεωπολιτικό της εκτόπισμα συνολικά. Έχουμε πάρα πολύ ξεκάθαρες θέσεις. Βεβαίως έχει την ατζέντα της και η Τουρκία. Καλό είναι όλα τα θέματα να μπαίνουν στο τραπέζι και να τα συζητάμε. Νομίζω όμως ότι και οι γειτονές μας έχουν πάρει ένα μήνυμα για το ποια είναι τα όρια μέσα στα οποία πρέπει όλοι να πολιτεύονται για να εξομαλύνονται κάθε μέρα οι σχέσεις των δύο πλευρών. Πολύ να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την απευθεία σύνδεση με τη Νέα Υόρκη. Και ο καιρός έχει φτιάξει από ό,τι βλέπουμε, γιατί έβρεχε τις προηγούμενες ώρες από ό,τι μαθαίνουμε στην Αμερική. Τώρα έχει βγει ήλιος. Αλλάζει κάθε ώρα, δυστυχώς. Μάλιστα. Να είστε καλά, Υπουργέ, ο κύριος Νίκος Παπάς, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής. Καληνύχτα, κύριε Μελέτη, καληνύχτα, κύριε Λασκαράτη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα της Ελληνικής Αποστολής.